στη γάμο. Καλά. Παραγίναμε. Ωρε το πούστη! Τι διαβάζει. Έχεις αναμολύβει να λύσω το σταυρόλεξο. Έρε Παπανδρέου, έρε Παπανδρέου, τον βλέπω και συγκρίνουμε. Κοιτάρε το Γιώργο, ρε Γιώργο, μεγάλε Γιώργο. Τον λες μεγάλε, επειδή μεγάλωσε το χρέος, ε. Ο άνθρωπος είναι μπροστά, είναι πολύ μπροστά. Α, γι' αυτό μας άφησε πολύ πίσω. Γιατί είναι αυτός πολύ μπροστά. Ναι, πέτυχε την επιμήκυνση. Έλα ρε. Το προτιμάς μακρύτερο, ε. Το δάνειο, λέω. Ίδιο να πληρώνεις τώρα 3 χρόνια και ίδιο σε 33. Το ίδιο να φας 3 πόντους. Και το ίδιο να τρως 33 πόντους. Δεν ξέρω τι πρεσβεύεις. Πρεσβεύω το Θήμιο. Α, Θήμιος. Ναι. Λάχης. Γεια σου. Δεν σου ρωτήσω το Θήμιο. Δηλαδή εσύ πιστεύεις, δηλαδή εμείς σαν Πασόκ φτάσαμε τη χώρα εδώ. Όχι. Δεν τα κλέψατε όλα εσείς. Αφήσατε και για τους άλλους. Αυτό είναι αλήθεια. Μαζί τα φάγατε. Ρε, εδώ Κοτζαμάν Καρατζαφέρης. Κοτζαμάν. Κοτζαμάν. Από πού προκύπτει αυτό το Κοτζαμάν? Το Κοτζαμάν προκύπτει την όλη μέρα το δίκο τα κανάλια. Μα δεν ήταν Κοτζαμάν, θα το δίνανε. Α, καλά. Και το Γκούγια που είναι το Σολδαμάν. Τον παίζουν και παίζουν και τους Κοτζαμάν και παίζουν και τους το Σεδαμάν. Ναι, αλλά ο Κοτζαμάν Καρατζαφέρης, ναι, είπε ότι να βγάλουν το σκρασμό επιτέλους όλοι αυτοί που φωνάζουν ΣΥΡΙΖΕΙ και λοιπά, γιατί ο Γιώργος πήγε στη Βρυξέλλες να δώσει μάχη. 50 δις πήγε να δώσει. Δεν πήγε να δώσει μάχη. Μάλιστα τα είχε έτοιμα. Είπε 50 δις κοστίζουμε, πάρτα. Θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Δεν θέλει να έχει έγνοια στο παιδί. Δεν πρέπει να δώσουμε κι εμείς κάτι σαν χώρα. Κάτι... Δεν θα δώσουμε κάτι. Έτσι. Όλα τα άλλα θα τα δώσουμε. Δεν θα δώσουμε και κόλο. Αυτό το να... Φιλάμε και κάτι για τους Τούρκους. Κατάλαβε. για τον Νταβούντογλου. Όνομα και αυτό, Νταβούντογλου. Άρα γιατί σημαίνει το Νταβούντογλου? Το λέει. Νταβάς και Βούτογλου. Βούτογλου το Καστελόριζο, Βούτογλου από το Αιγαίο, κατάλαβες. Και το πήγε στη Μεσόγειο. Το πήγε στη Μεσόγειο, ναι. Και ο Δρούτσογλου τον κοιτάζει αυτός ο μαλάκας. Είναι ευγενικός, δεν είναι μαλάκας. Ευγενικός. Εντάξει, είναι ευγενικός. Όντως, είναι πολύ ευγενικός. Τον άφησε τον Νταβούντογλου να πάει στη Θράκη μόνος του. Δε, τον συνόδευσε. Σου λέει, σπίτι του πάει. Μην το μπαστακώσω κιόλας. Είναι κύριος, αυτό έχω να πω εγώ, επειδή είμαι Πασόχ. Είναι κύριος και αυτός και ο Παπανδρέου είναι κύριος. Να σε ρωτήσω. Ναι. Ο Παπανδρέου, εκτός από το να δίνει συνέχεια, σκέφτεται και να κυβερνήσει καθόλου? Φαντάζομαι είναι με στις προθέσεις του. Ναι. Δηλαδή με συγχωρείς, αυτά που πήραμε από τις Βρυξέλλες δεν ήταν μια ανάσα? Να στο θέσω αλλιώς. Ναι. Εγώ όταν γλύφω ένα γλυφιτζούρι, ναι, δεν μου αρέσει ένα αγκούρι στον κόλο μου. Δεν μπορώ να το απολαύσω το γλυφιτζούρι, κατάλαβε.
Ναι, αλλά σου λέει και ο Γερμανός, έτσι. Να πάρουμε και το μέρος, σου λέει ο Γερμανός. Δηλαδή, μια ζωή εγώ Γερμανός θα σε πληρώνω, ρε Έλληνα. Όχι, εγώ πληρώνω το Γερμανό. Διότι με κάθε υποβρύχιο που αγοράζω, ταΐζω το γερμανικό δημόσιο 3 χρόνια. Μέτρα, υποβρύχια. Όταν λέμε υποβρύχια, δεν βάζω αυτά που γέρνουνε, όλα μαζί τα τάγκς, άρματα. Ναι, αλλά οι Τούρκοι είναι, το ξέρεις, τους βλέπεις. Α, τώρα οι Τούρκοι έγιναν εχθροί. Όποτε είναι να τους δώσουμε το Καστελόριζο, κατάλαβες, φίλοι, μόνο άμα το Καστελόριζο. Οπότε είναι να αγοράσουμε υποβρύχια εχθροί. Και κοντός και ψηλός ο Τούρκος δεν γίνεται. Ή κοντός ή ψηλός. Μισό λεπτό κύριε Εθήμιο, γιατί, μισό λεπτό, γιατί ναι. Τι προτείνεις δηλαδή να κάνει η Ευρώπη, τι προτείνεις. Η Ευρώπη. Ναι. Να μας πει, μην αγοράζετε άλλα αεροπλάνα, ούτε υποβρύχια. Έτσι και σας πειράξει η Τουρκία, εμείς εδώ είμαστε. Τα σύνορα της Ελλάδος είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Μόνο αυτά που δεν θα αγοράσουμε. Σε όπλα. Σε όπλα. Αρκούν για να ξεχρεώσουμε. Έτσι λες. Ναι, αυτοί μας χρεώνουν. Ναι, αλλά να σκέφτεσαι τα χειρότερα. Ότι στην Ιαπωνία, ναι. Στη Ιαπωνία, συγγνώμη. Έτσι, θέλω να ακούω τον Γιώργο. Ναι. Ταυτίσουμε τον Πρωθυπουργό. Στη Ιαπωνία, ναι. Του Ιαπωνέζου ήρθε η θάλασσα και του πήρε το σπίτι. Ναι, για μένα ήρθε η τράπεζα και μου το πήρε. Και χωρίς τσουνάμι, ε. Ναι, αλλά άλλο η θάλασσα, ναι. Άλλο η τράπεζα. Ναι, αλλά η θάλασσα καθώς έφυγε από το σπίτι του Ιαπωνέζου, το άφησε και κανένα ψαράκι. Εμένα η τράπεζα δεν μου άφησε ούτε μια καρέκλα. Έχω την πεθερά μου με πρισμένα πόδια, όρθια, ρε. Όρθια. Όρθιοι ζείτε. Όρθια. Και πού ξεκουράζεστε. Ακριβώς όταν είναι να ξεκουραστούμε, ερχόμαστε εδώ στα παγκάκια, κατάλαβες. Βλέπεις αυτό το παγκάκι εκεί πέρα. Ναι. Αυτή που είναι έτσι. Ναι. Η γυναίκα μου είναι. Να σου ζήσει, να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Άμα θέλεις να την πάρεις, όχι, να μην. Δεν είναι. Η πεθερά μου είναι 3 παγκάκια πιο πέρα. Ναι. Και τα παιδιά που διαβάζω στο παγκάκι εκείνο. Έχουν πάρει μανούλες τους. Ναι. Από τι? Σένα δεν πήρε κανένα παιδί από ό,τι βλέπω. Όχι, δεν πήρε. Μόνο τον πόη μου πήραν. Και πού κοιμάστε? Νοικιάσαμε ένα σπίτι, αλλά χωρίς τα επίπλα. Κάνε λίγο υπομονή. Κάνε λίγο υπομονή, κάνε λίγο υπομονή και θα έρθει η ανάπτυξη. Θα ζω εγώ. Έρχεται τώρα, θα τα αλλάξει όλα τον Παπακοσταντίνου. Περίμενε, θα τον διώξει. Εμάς ο Παπακοσταντίνου φεύγοντας θα μας επιστρέψει αυτά που μας πήρε. Αυτά όχι, αυτά ήταν τα πρώτα, έπρεπε να φύγουν αυτά. Άρα καλώς μας τα πήρε. Ναι, αυτό λέμε. Τότε αφού καλώς μας τα πήρε, γιατί να τον διώξει. Θα τον διώξει γιατί έπρεπε να μαζέψει παραπάνω λεφτά. Παραπάνω. Ναι. Παραπάνω! Δεν σου αρέσει η λέξη, τι έχει η λέξη. Παραπάνω! Παραπάνω, ναι. Δεν γίνεται χωρίς παραπάνω. Δεν βλέπεις ότι έχω μυστέρι στα έσοδα. Τι άλλο να δώσω, ρε πούστη μου. Δεν έχω να δώσω. Μια μέρα είχα την έδωσα κι αυτή. Αφού δεν ξέρει οικονομικά ο Παπανδρέου, ο Γιώργος, γιατί θέλει να κυβερνήσει. Τι σημασία έχει αυτό. Δεν πρέπει ο Πρωθυπουργός να ξέρει οικονομικά. Όταν έχετε ένας υδραυλικός, ναι. Πρέπει εσύ να ξέρεις για τη βρύση. Ξέρει ο υδραυλικός. Αλλά όταν όμως φεύγει ο υδραυλικός, ναι. Και συνεχίζει να στάζει βρύση, πρέπει να καταλάβεις ότι ο υδραυλικός δεν την έφτιαξε τη βρύση. Σωστό αυτό. Ναι, αλλά ο Γιώργος έχει τελειώσει το Χάρβαρτ. Γι' αυτό τα κάνει χάρβαλο ο πούστης. Το Χάρβαρτ,
στο Χάρβαρτ. Το Χάρβαρτ το τέλειωσε. Το Λύκειο δεν έχει τελειώσει ακόμα. Περίμενε, περίμενε και θα φτιάξει ένα κυβέρνηση τώρα. Θα τις βάλει όλους μέσα, θα φυσάει η κυβέρνηση καινούργια. Δηλαδή όλοι οι κλέφτες σε απαρτία. Θα δώσει τον Καζαφέρη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να συχάσει με αυτούς. Θα το μετονομάσει κατευθείαν σε Υπουργείο του Φεκισμού του Μετανάστη. Να φανταστώ υπουργούς τον Άδωνη, τον Βελόπουλο, τον Βαΐτσι. Το χειρότερο όταν καίγεται, ξέρεις ποιο είναι κάτι. Τι, ποιο είναι το χειρότερο όταν καίγεσαι. Να ανοίξεις λάθος πόρτα. Κινδύνου. Οικονομικών δεν ξέρει ποιο να βάλει ακόμα. Γιατί δεν βάζει το Μητσοτάκι και την κόρη του. Να ξέρουμε ρε παιδί μου ότι έχουμε κάπου τα λεφτά μας. Μα, θα μας τα κλέψουνε. Ρε, με Μητσοτάκι και τώρα στο ταμείο κοιμάσαι ήσυχος. Και αυτοί πιο ήσυχοι και θα κοιμηθούν. Ε? Ναι, και αυτοί, ο Μητσοτάκης δεν είναι κακή ιδέα, είναι καλή ιδέα, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα. Θα φύγουν μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε 33 χρόνια. Πιστεύω περισσότερο. 33 χρόνια. Γι' αυτό το έχει κανονίσει, θα ζήσει τόσο. Να σε ρωτήσω. Ναι. Κάτσε να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Η Τρέμη. Τι. Η Τρέμη. Τι. Θα πάρει κανένα υπουργείο. Η Τσάμπα φωνάζει τόσα χρόνια. Προηγεί το Καψής. Α, αν δεν βάλει το Καψί θα είναι αχάριστος. Μεγάλο. Αλλά αν βάλει τον Καψί τον Μεταλωτή τι θα τον κάνει. Θα τον πάρει το Μέγκα να λέει το μεσημεριανό. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει με τον Κώστα στο Άλτερ. Τι θα κάνει. Πού θα τον πάρει. Γιατί δεν του στέλνει τους υπουργούς να λένε δελτία ειδήσεων και να βάλει τους δημοσιογράφους να κυβερνήσουν. Είναι κακή ιδέα αυτή. Πολύ ωραία ιδέα. Πρέπει να το ομολογήσεις όμως, έτσι, να το ομολογήσεις. Τι να ομολογήσεις. Ο Γιώργος είπε ότι η χώρα δεν θα χρεοκοπήσει, να παραδεχτούμε και κάτι και ό,τι και να γίνει. Μπορεί να κάνουμε και άλλες θυσίες. Να κόψουμε, αλλά στο τέλος δεν θα χρεοκοπήσουμε. Δηλαδή, ό,τι και να κόψουμε, στο τέλος θα είμαστε καλά. Αυτό το βασικό. Να σου πω μια ιστορία. Να μου την πεις. Ήταν ένας άρρωστος, πολύ άρρωστος. Και τον ανέλαβε ένας γιατρός που είχε όνομα από τον μπαμπά του, αλλά δεν ήταν για γιατρός. Τον πήρε λοιπόν τον ασθενή, τον έβαλε στο χειρουργείο, απ' έξω οι συγγενείς περιμέναν, αγωνία. Κάθε τόσο έβγαινε ο γιατρός. Πρέπει να του κόψω το πόδι για να ζήσει ο υπόλοιπος. Ο υπόλοιπος. Ναι. Πρέπει μετά να του κόψω και τ' άλλο πόδι. Μετά. Για να μην πάλι ο υπόλοιπος. Ναι. Μετά από 4 ώρες πρέπει να του κόψω και το χέρι. Να μείνει ο υπόλοιπος. Για να ζήσει ο υπόλοιπος. Μα αυτό είναι το βασικό, να ζήσει ο υπόλοιπος. Έκοβε. Κάποια στιγμή είχε μείνει μόνο ένα αυτί στο χειρουργείο. Και καθώς βγαίνει έξω ο γιατρός, πέφτουν απάνω το όλοι οι συγγενείς. Γιατρέ, του λένε, πώς πάει. Και τι λέει ο γιατρός. Πείτε μου τι να του πω, διότι ακόμη ακούει. Εκεί λοιπόν θα φτάσουμε. Θα μείνουμε με ένα αυτή. Για να ακούμε ποιον, τον Γιώργο. Και την Ιαπωνία. Τέλος πάντων. Διάβασε την εφημερίδα σου αυτή. Δεν το μπούστη. Απ' την αρχή θέλω να σε ρωτήσω, ναι. Αφού δεν γράφει τίποτα εφημερίδα, τι διαβάζεις. Σε λίγα χρόνια αυτή θα είναι η εφημερίδα η καλύτερη. Θα ανοίγεις τη σελίδα και θα φαντάζεσαι. Θες να σου δώσω τη δικιά μου να διαβάσεις, θα μας κανανέ. Ξέρω τη γραφή δικιά σου. Ναι, καλά, πώς ξέρεις. Ποια είναι τα νέα. Η επιμήκυνση που έγινε, 50 χρόνια της που δώσαμε, λοιπόν αυτά είναι τα νέα. Ωραία. Εντάξει. Προχώρα. Τι εφημερίδα διαβάζεις, του Πασόκ. Ναι, εντάξει. Ωραία. Ωραία, μπράβο.
Απάνω λοιπόν γράφει με μεγάλα γράμματα. Ναι, ναι, θα βλέπω τι γράφει. Πέτυχε η επιμήκυνση. Την επιμήκυνση ο Γιώργος την πέτυχε. Ναι, αυτό γράφει όντως. Από κάτω με μικρά γράμματα. Ναι. Θα χρειαστεί να αξιοποιήσει την άχρηστη δημόσια περιουσία. Άχρηστη γράφει όντως. Άχρηστη εντελώς. Από πάνω γράφει. Ναι. Θα φτάσει ο σεισμός από την Ιαπωνία εδώ. Κατάλαβε, για να δημιουργεί και ένα φόβο. Για το χειρότερο, καλά. Δεξιά κάτω. Δεξιά κάτω. Ανησυχία στην Ισπανία για το χρέος. Για να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Και κάτω αριστερά. Αριστερά. Άρθρο του Γερμανού Χαν Φρανφούχτεν. Ο Γιώργος άνοιξε τα μάτια της Ευρώπης. Εκτός που πέταξε και τα δικά μας. Δες. Θες τώρα την είδηση σε δεξιά εφημερίδα. Ναι, ναι, γιατί την είδα στο περίπτωτο, για πες. Με μεγάλα γράμματα. Απάνω. Έδωσε τα ρέστα του ο Γιώργος. Με μικρά γράμματα. Πήρε την επιμήκυση που τη δίνουν έτσι κι αλλιώς όλους. Από κάτω. Από κάτω. Επιστρέφει ο πρωθυπουργός της αποτυχίας. Διώχνει υπουργό οικονομικών και πάγκαλο. Ανασχηματίζει και αποχαιρετά την εξουσία. Δεξιά κάτω. Μειώνεται η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία. Και αριστερά κάτω. Η Ιρλανδία αρχίζει να χαμογελά. Ο ριζοσπάστης. Ο ριζοσπάστης δεν αλλάζει τίτλο. Ένα είναι το κόμμα, ένας είναι και ο τίτλος. Εγώ λέω. Τι λέει δηλαδή. Υπέκυψε ο Γιώργος στις εντολές του κεφαλαίου. Πανηγυρίζει η πλουτοκρατία. Και από κάτω. Τα αυριανά συλλαλητήρια. Ναι, αλλά εντάξει, η δικιά σου εφημερίδα τη γράφει. Η δικιά μου εφημερίδα γράφει ιστορία. Γιατί, ας το θέσω κι αλλιώς. Η ιστορία, για να ξαναγραφτεί, θέλει λευκή σελίδα. Δεν γράφεται. Δεν γράφεται πάνω σε γραμμένο. Ναι, αλλά ας πούμε σήμερα που δεν διάβασε τη δική μου εφημερίδα, δεν έμαθες ότι πέθανε ο Ρασούλης. Το ξέρω. Πώς το ξέρεις που δεν διάβασες. Το νιώθω ότι λείπει ο Ρασούλης. Από την εποχή. Πέθανε εδώ και 10 μέρες. Έχει πεθάνει πολύ καιρό πριν, από τις 10 μέρες. Εσύ δεν ξέρεις πότε πεθάνε ο Ρασούλης, εγώ ξέρω. Ο άνθρωπος πεθαίνει όταν αρχίζει να λείπει. Τα τραγούδια του Ρασούλη τα διάβασες και τα έμαθες. Όχι. Γιατί ό,τι μπαίνει στην ψυχή δεν μπαίνει με διάβασμα, μπαίνει έτσι. Χάρα στον Έλληνα που Έλληνο ξεχνά και στο Σικάγο μέσα ζει στη λευτεριά. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά, σαμπός φρέσκες οι καημένοι, και στην Αθήνα μέσα ζει στη ξενιτιά. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μη σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσει με την νό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κρυάζεις μου κολλάς, σαν το νιώθω με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Αχ, ρε Θήμιο, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με έμαθες να παίζω, να σε βλέπω να γελάς, τα εμπόδια να περνάς και από το ταλέντο σου να παίρνω. Θήμιος Καρακατσάνης, πρόσεξε που παίρνεις πολύ από το ταλέντο μου. Όχι, κάπου θα μείνεις. Όχι. Θήμιος Καρακατσάνης. Εδώ στο Παγκάκι θα περάσουν πολύ και πρώτος ο μεγαλύτερος αριστοφανικός ηθοποιός στην Ελλάδα. Θήμιος Καρακατσάνης. Αν σαν τύριε, επανέρχομαι.